Βρισκόμαστε στο χώρο του εργατικού στοιχείου. Ένα χώρο ο οποίος φιλοξένησε πάρα πολλούς επισκέπτες από την πρώτη στιγμή που άνοιξαν οι πύλες του 47ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Έχουμε μαζί μας τη Γογόδη Θεοδωροπούλου, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και της Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου της Εργατικής Επιτροπής, η οποία θα μας τα πει ακόμα καλύτερα. Καλησπέρα σας. Όντως, φέτος έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή νέων εργαζομένων. Με μεγάλη επιτυχία έγινε και η εκδήλωση της Πέμπτης. Έχουν περάσει εκατοντάδες επισκέπτες από το χώρο του εργατικού στεκιού. Δίνεται το στίγμα φυσικά αυτές τις ημέρες από τις εξελίξεις που είχαμε και στην eFood, που αποδεικνύει ότι οι αγώνες έχουν αποτέλεσμα και μεγάλη ανάταση, αν θέλετε, ιδιαίτερα για τους νέους εργαζόμενους. Στο χώρο του στεκιού, αυτό που συνάντησε ο επισκέπτης και θα συναντήσει και σήμερα είναι η έκθεση αφιερωμένη στον εργάσιμο χρόνο. Μετά και τη μεγάλη πείρα που έχουμε αποκτήσει από τη μάχη που δώσαμε και με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, αλλά και όλα αυτά τα χρόνια, τις δυνατότητες μείωσής του σήμερα και τη δυνατότητα φυσικά την ανάγκη να ζήσουμε καλύτερα παλεύοντας για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Ταυτόχρονα οι επισκέπτες μας μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν και αφίσεις που έχουν επιμεληθεί η Εργατική Επιτροπή, οι φίλοι, ιδιαίτερα για το στέκι νέων εργαζομένων και ανέργων, όπως επίσης και την κατασκευή που έχουμε φέτος ετοιμάσει, που είναι ο αγών για το 8ωρο, μια υπενθύμηση στην τάξη μας, στους νέους εργαζόμενους, ότι μέσα από τον αγώνα μας έχουμε κατακτήσει και παλιότερα, αλλά και τώρα μπορούμε να κατακτήσουμε και την μείωση του εργάσιμου χρόνου και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Ποια είναι τα πιο κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι έτσι όπως τα συζητάνε μαζί σας ή τι τους απασχολεί επίσης? Το βασικό είναι το ζήτημα της ευελιξίας, δηλαδή ότι ένας εργαζόμενος σήμερα καλείται να δουλεύει όταν, όποτε και όπου θέλει ο εργοδότης, που αυτό συνεπάγεται ότι δεν έχει ελεύθερο χρόνο, δεν έχει ελεύθερο χρόνο να τον αξιοποιήσει προκειμένου να αθληθεί, προκειμένου να έχει πρόσβαση στον πολιτισμό, προκειμένου να μπορεί να ψυχαγωγηθεί. Αυτό θέτουμε και αν θέλετε είναι ο κύριος προβληματισμός μαζί και με μια σειρά άλλα κοινωνικά προβλήματα όπως είναι το ζήτημα της στέγασης, όπως είναι το ζήτημα της ακρίβειας, ακόμα και της ασφάλισης, λέω μια σειρά ζητήματα για τα οποία το κόμμα μας και η ΚΝΕ αυτό το διάστημα δίνουμε μεγάλο αγώνα και μέσα από τα σωματεία μας αλλά και ως κόμμα και ΚΝΕ προκειμένου να αναδείξουμε και τις αιτίες αλλά και τις προτάσεις για τη λύση του σήμερα.